Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπω έναν άνθρωπο αυτή τη ηλικία, καταλαβαίνει, να μπορεί ας πούμε, να συμπεριφέρεται και να λειτουργεί και να μιλάει όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Αυτό δείχνει πως έχει προοδεύσει η επιστήμη. Είναι σημαντικό, ας πούμε, να βλέπουμε ότι μπορούμε και στα 70 και στα 80 να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει κανονικά. Σχεδόν κανονικά. Είναι φίλος Παπαδάκης, είναι πολύ εντάξει. Είναι υποχρέωση, νομίζω, όλων όχι όσων είναι στον αντένα και είμαι σίγουρος ότι όλοι και εκτός αντένα θα θέλανε να έρθουν. Αν είναι το στούντιο για τα μεγάλα να τους αρέσει. Φεύγετε από τον Αντένα και πάτε στο Σταρ. Υπάρχει πρόταση. Έχετε υπογράψει, θα συνεχίσετε στον Αντένα. Είμαι στον Αντένα, αλλά βρίσκομαι στο Σταρ. Είμαι καθηγητής στη σχολή δημοσιογραφίας Μαλέλη. Ο κύριος Μαλέλης είπε όμως ότι θα ήθελα το θέμα Αναστασιάδη. Και στο εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπω πολλούς να βρίσκονται αυτή την εποχή σε διάφορα καναλιά και τα μπάτζετ περιοριζόνται, μπορεί τα καναλιά να χρειαστεί να μας μοιράσουν. Έχετε ένα νέο στο συμβόλαιο. Εγώ δεν δουλεύω με συμβόλαιο. Πώς δουλεύετε? Να σου πω κάτι, στην πράξη διαπίστωσα, τα συμβόλαια στην τηλεόραση γίνεται πολλοί χαμός για να υπογραφούν και κανένας χαμός για να τηρηθούν. Δηλαδή όταν είναι να σπάσει κάτι, σπάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με το Λάτσιο αρχίζει μια νέα περίοδος στη σχέση μας. Του πήρατε δώρο εκτός από ασπρεσιέρα, γέμισε το σπίτι του με κάτι καινούριο? Καταρχήν του πήρα τέτοιο μίξερ, να φτιάχνει ένα χυμό το πρωί, πολύ χυμό. Να παίρνει τα πάνω, να παστούσε και μόνο καφετιέρα. Πώς τον είδατε? Τον έχω από κοντά γιατί μου φαίνεται πάει για παρουσιαστής και θέλω να το πούσω μαζί στα πόδια. Είναι καλός παρουσιαστής. Είναι καλός, δεν είναι. Είναι ευκαιρία να πάρει την εκδίκησή του. Σκεφτείτε μόνο αυτό που λέω. Τι εκδίκηση μέσα από το γυαλί. Αυτή είναι η πιο σκληρή. Γεια σας.